πείτε γιατί το κάνατε. Διότι με έκλεψε. Με έκλεψε. Έχετε μετανιώσει. Πολύ. Είναι ο 88χρονος άνδρας που σκότωσε την προηγούμενη Τετάρτη τον άτυχο επιχειρηματία Κώστα Φωτόπουλο στον πύργο για κτηματικές διαφορές. Με έκλεψε. Μου πήρε 27 στρέμματα. Με μια μαγκούρα αναχείρας και υποβασταζόμενος από αστυνομικούς καθώς δεν μπορούσε να περπατήσει, πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί τις πόρτες του δικαστικού μεγάρου του πύργου 88χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του άτυχου επιχειρηματία από τον πύργο. Θα πεθαίνεις για την πατρίδα σου και για την περιουσία σου. Μετά την απολογία του, ο δράστης της τυγερής δολοφονίας κρίθηκε προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα. Από την πρώτη στιγμή παραδέχτηκε τις πράξεις του. Δυστυχώς οδηγήθηκε από μεγάλη αγανάκτηση σε αυτό το αποτροπιαίο έγκλημα. Θα πρέπει να εκφράσω με βάση την σύμφωνη γνώμη και της οικογένειας τα θερμά συλληπιτήρια, η οποία είναι σοκαρισμένη και αγανακτισμένη για αυτή την πράξη. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της περασμένης Τετάρτης, όταν ο ηλικιωμένος άνδρας πήγε με το αυτοκίνητό του στο εργοστάσιο ξυλίας του άτυχου Φωτόπουλου. Ο δράστης φέρεται να ρώτησε τον επιχειρηματία αν θυμάται την κτηματική διαφορά που είχαν πριν κάποια χρόνια, μιας και ο ίδιος ήθελε να τακτοποιήσει τα κληρονομικά του και αν θυμόταν και τον ίδιο. Και τότε, με μια κυνηγετική καραμπίνα, τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής. Όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, πρόκειται για μια δολοφονία, η αφετηρία της οποίας ανάγεται σε μια αντιδικία που είχε υπάρξει, μια αστική αντιδικία η οποία όμως έχει ολοκληρωθεί περίπου 20 χρόνια πριν. Και μάλιστα ολοκληρώθηκε με τρόπο που πανηγυρικά δικαίωσε την οικογένεια του αδικοχαμένου Φωτόπουλου με απόφαση που εκδόθηκε για το ζήτημα αυτό από τον Άριο Πάγο. Το γεγονός όμως ότι επί τόσα χρόνια από τη μεριά του δράστη αυτή η αντιδικία διατηρήθηκε μέσα του ζωντανή, δείχνει ότι όλο αυτό το οποίο συνέβη δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα καλοσχεδιασμένο και προμελετημένο έγκλημα το οποίο εκτελέστηκε εν ψυχρό. Ακούστε τι λέει ο υπάλληλος της επιχείρησης και αυτόπτης μάρτυρας. Ακούω ένα μπαμ. Με το που γυρνάω, βλέπω τον Κώστα κάτω, ξέρω. Πάω να τον πλησιάσω και μου βγάζει την καραμπίνα σε μένα. Σε μια φάση βάζει κάτω την καραμπίνα, του ορμάω, του ρίνω δύο μπουνιές, του παίρνω την καραμπίνα, την πάω πάνω εκεί, παλέψα να το σταματήσω, να μάξει και πάλι μπροστά να μάξει στους νόμους, θα σηκώθηκε και έφυγε.